αγκαλιά. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες σας. Καλό μεσημέρι από το Lira FM. Καλό μεσημέρι από τη Ματούλα Παντελάκη. Είμαι χαρούμενη σήμερα γιατί εδώ με τον Γιώργο το Βεργάκη θα βάλουμε πολύ όμορφες μουσικές και σε μια ενότητα που λέγεται προσωπικότητες. Σήμερα δεν θα είμαι μόνη μου, συμπαρουσίαση θα έχω. Θα μιλάμε και θα μαθαίνουμε γερά-γερά το πολιτικό παρελθόν του κέντρου και αυτό θα το κάνουμε μέσα από τον φίλο και να τον πω και σε παλαιότερες εποχές συνεργάτη αλλά και καλό συνάδελφο. Όλα μαζί, τον Γιώργο το Κουτουλάκη που έρχεται από, από το κέντρο, Ένωση Κεντρών. Θα μιλήσουμε για τον πρόεδρο, τον κύριο Λεβέντη, αλλά θα αναλύσουμε ιστορικά γεγονότα, θα μιλήσουμε για τη σημερινή μέρα και το αύριο της Ελλάδας. Όμως θα του πω τώρα, θα τον καλημερίσω, θα τον εχαιρετήσω πριν πάμε σε ένα ζεστό τραγούδι έτσι όπου θα αγκαλιάσει η μουσική του Γιώργου του Βεργάκη, η επιλογή όλη την οικουμένη. Καλό μεσημέρι κύριε Κουτουλάκη, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς κύριε Παντελάκη, μια φίλη από το χθες, μια φίλη από το σήμερα και μια φίλη για το αύριο. Όπως επίσης και τον κύριο Ρίγα και τους συνεργάτες σας εδώ. Είμαι σε φιλικό περιβάλλον, αισθάνομαι σπίτι μου, γιατί ως κριτικός ζω, έζησα και λειτουργώ με αξίες και ιδανικά που το νησί μας δίδει και εμφυτεύει στις ψυχές των οπουγείς κριτικών. Επίσης, να πω ότι ως άνθρωπος των media, χαίρομαι που υπάρχουν φωνές ακόμα στους δύσκολους καιρούς και αντιστέκονται, παρά τις συμπληγάδες, παρά τις λεστριγόνες, παρά τους ληστές, παρά τις λέλαπες, και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές η Lira ακούγεται μελωδικά μέσα από τον Lira FM και τα ακούσματα παντού. Και ξέρετε, η κριτική μουσική μπορεί να έχει αυτό το γενναίο και το μελωδικό ταυτόχρονα, αλλά δεν πάβει να είναι μελωδία, να είναι λυροδία και να αγγίζει τις ψυχές του κόσμου ανεξάρτητα από γλώσσες, περιφέρειες, περιοχές, πλανήτες, τόπους. Είναι κάτι το οποίο γεμίζει, ομορφαίνει το σύμπαν. Εγώ θέλω να συμπληρώσω ότι η κριτική και παραδοσιακή μουσική μέσα από το Lira FM βέβαια αγκαλιάζει και το Αιγαίο και το Πόντο. Να μην το ξεχνάμε και όχι μόνο γιατί η γνώση είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και τα παιδιά μας όταν ακούν την παράδοση, όταν βλέπουν και ζουν μέσα από αυτούς τους φοβερούς συλλόγους που κρατούν γερά έτσι τις παραδόσεις, είναι ένα θέαμα τόσο ισχυρά πολιτιστικό που είναι λίγο παραπάνω από όλο τον κόσμο η ομορφιά της Ελλάδος στην παράδοσή της. Αν έχω χρόνο πριν πάτε στο μουσικό διάλειμμα, έχω πει κατά καιρούς στους αρμοδίους υπουργούς της τελευταίας δεκαετίας και τον τωρινό της ψηφιακής πολιτικής ότι χωρίς τα παραδοσιακά ραδιόφωνα, χωρίς τον πολιτισμό μέσα από τα ραδιόφωνα, σε συνδυασμό ότι φθήνουν και οι πολιτιστικοί σύλλογοι και τα σωματεία διότι δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει και δεν έχουν από πού να υποστηριχθούν οικονομικά για να κρατηθούν. Δεν υπάρχει προοπτική στη χώρα μας. Σε χώρες όπως η Γαλλία, εμείς που εξάγουμε πολιτισμό αιώνες τώρα, εισέρχεται στη χώρα μας κάθε χρόνο η διαδικασία του ρουχισμού, το πώς θα είναι η μόδα, τι εξάγουμε πια εμείς, τι δίνουμε στον κόσμο. Να μην ξεχνάμε και, και την περιφερειακή τηλεόραση, κύριε Κουτουλάκη. Αυτό εννοώ, σε όλα τα μέσα και το ραδιόφωνο. Να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον Γιώργο τον Κουτουλάκη από το Λασίθι της Κρήτης. Μια προσωπικότητα και με επικεφαλαίο, και γιατί το λέω αυτό, γιατί εκτός ότι τον γνωρίζω χρόνια και γνωρίζω πολύ καλά πώς έχει φερθεί στην Ελλάδα, στη μητέρα Ελλάδα, ξέρω πως έχει φερθεί όμως και σαν συνάδελφος στα ραδιοτηλεοπτικά. Πάμε λίγο να τον γνωρίσουμε, να ξετυλίξουμε λίγο το κουβαράκι της δικής του ζωής και να μας πει ο ίδιος σιγά σιγά
Εδώ ποιος είναι, κύριε Κουτουλάκη, γεννηθήκατε στο Λασίθι, από ποια οικογένεια? Γεννήθηκα στο Λασίθι, οι γονείς μου αγρότες, έντιμοι, απλοί άνθρωποι, ο πατέρας μου κατήγετο από τα Χανιά, εξού και η δεύτερη μου λοιπόν καταγωγή από τα Χανιά. Μεγάλωσα στο Λασίθι όπου και τελείωσα το γυμνάσιο τα δύσκολα χρόνια. Έζησα τη μεταπολίτευση, έζησα το Κυπριακό, σπούδασα οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, ασχολήθηκα παράλληλα με τη δημοσιογραφία από το 1975, εκδίδοντας στο Ηράκλειο της Κρήτης τις πρώτες ταπεινές εβδομαδιαίες εφημερίδες, δειλά-δειλά ραδιόφωνο, σπούδασα στο εξωτερικό οικονομία και κοινωνία του τουρισμού, εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα πάρα πολλά χρόνια παράλληλα με τη δημοσιογραφία ως διευθύντης μεγάλων επιχειρήσεων. Έχω λοιπόν τα ένσημά μου από εκεί. Κάποια στιγμή ένιωσα την ανάγκη, αφού έκανα κύκλο σπουδών, εργασία στο εξωτερικό, Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία, Ελβετία, όντας πλέον γνωστός στο χώρο μου, στη διοίκηση των επιχειρήσεων, μου έγινε μια πρόταση να στήσουμε σε αυτή την χώρα τα λεγόμενα ευρωπαϊκά προγράμματα διαμέσου της επιμόρφωσης. Εδέλασα λοιπόν 4 χρόνια σύμβουλος επιμόρφωσης και ανάπτυξης, παρακολούθησα μια σειρά από σεμινάρια για την διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, για την θεατρική παιδεία, για την ανάπτυξη στην περιφέρεια. Έζησα το Βρώμικο 89 μέσα από το Υφυπουργείο Νέας Γενιάς. Είδα την αθλειότητα της πολιτικής σε όλο της το μεγαλείο. Και όντας αορίστου χρόνου δεν δέχτηκα να συνεχίσω στο δημόσιο, βλέποντας ότι ο μόνος στόχος είναι να βολεύονται κάποιοι χωρίς παργαμηνές. Και αυτό έχει να κάνει και με το Πασόκ εκείνης της εποχής, αλλά και την διάδοχο κατάσταση της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκίνησα λοιπόν στο χώρο μας, στο πρώτο βήμα της διεύθυνσης των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών. Είχα δυνατότητα να παρακολουθήσω και ένα σεμινάριο μεταπτυχιακό για την διοίκηση των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών. Ήμουν στην πρώτη ομάδα που έστεισε το περιβόητο κανάλι 29 και μία ωραία πρωία μετά από καιρό συνείδησα έναν φίλο από τα παλιά, έναν άνθρωπο αγωνιστή, τον καθηγητή της Πολωτομίας και φίλο του Βασίλη του Λεβέντη. Τότε είχε εισάγει στην Ελλάδα, όντας κεντρός εκείνος, όντας προερχόμενος και εγώ από το χώρο του Πασόκ, με αντιδράσεις για όσα γινόντουσαν, έψαχνα να δω τι θα συμβεί. Στήσαμε λοιπόν το περιβόητο, το ιστορικό τηλεοπτικό κανάλι 67, το οποίο, αν θέλετε, ήταν ένας βατήρας για να μπορέσει η ιδιωτική τηλεόραση να υπάρχει. Φιλοξενήθηκαν από αυτό το τηλεοπτικό κανάλι όλες ανεξαιρέτως οι πολιτικές πτυχές εντός και εκτός βουλής της εποχής εκείνης, εξού και έχω ένα απεριόριστα μεγάλο αρχείο. Τι έλεγαν εκείνοι, τι λέγαμε εμείς. Ταυτόχρονα λοιπόν στις αναπληρωματικές εκλογές είδα ανθρώπους που πίστευα ότι με την έκπτωση του κύριου Τσοβόλα, όπου κάποια πολιτικά πρόσωπα καινούργια θέλησαν να συμμετάσχουν. Ήταν η εποχή που ο Βασίλης ο Λεβέντης, έχοντας τις κεντρώσεις του ευαισθησίες, πάντρεψε την οικολογία και το κέντρο, με πρώτη στο στόχο την αναβίωση του κεντρώου χώρου, συμμετείχε σε αναπληρωματικές εκλογές της Β' Αθήνας, τότε που ντραμπούκι από το χώρο, δυστυχώς και δεν, αυτό δεν εκφράζει όλο τον κόσμο, ντραμπούκι από τον λεγόμενο προοδευτικό χώρο, στην Καλλιθέα τον χτύπησαν ανέντιμα και τον έστειλαν στο νοσοκομείο. Από βήματος λοιπόν εκείνη τη στιγμή ένιωσα την ανάγκη να πω ότι σήμερα δεν θα είμαι πια δημοσιογράφος μόνο, αλλά θα στρατευτώ με τον Βασίλη τον Λεβέντη και πολιτικά, και έτσι σιγά σιγά μεταξελίχθηκε το 1992 και έγινε Ένωση Κεντρώων, στην οποία ήμουν ιδρυτικό μέλος και είμαι ιδρυτικό μέλος. Βρισκόμαστε λοιπόν στο στούντιο στον Πειραιά και από τότε το 1996 ήταν η πρώτη μου εκλογική συμμετοχή ως υποψήφιος. Με τίμησε τότε ο φίλος και πρόεδρος μου, συνοδοιπόρος μου τόσα χρόνια, στο ψηφοδέλτιο της πρώτης περιφέρειας του Πειραιά, και για μένα είναι λίγο συγκινητικό σήμερα να μιλώ από αυτό το βήμα. Κάναμε αγώνες. Δεν ξέρω αν σας πήρα μονότερμα σε αυτό, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ για μένα. Λέω πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος και ευκαιρία να τα πω. Ο κόσμος, κύριε Κουτουλάκη, επιτρέψτε μου να σας πω, να σας θυμίσω μάλλον ότι βορβαδίζεται τα τελευταία χρόνια με τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια και έχει ξεχάσει πώς δημιουργηθήκανε αυτά τα μεγάλα κανάλια, και εμείς επειδή είμαστε από την αρχή της ιστορίας ξέρουμε για τις λεγόμενες άδειες νομίμων λειτουργών,
δεν τους αφορά κιόλας, αλλά και για τις συχνότητες. Και εδώ θα πούμε ότι ήταν δύο ισχυρές συχνότητες που εκεί αγκαλιάστηκαν και μεγαλούργησαν, αλλά δυστυχώς δεν κράτησαν σωστό τιμόνι ηθικό, πολιτικό, για τα συμφέροντα. Δεν ξέρω για ποιους αναφέρεστε. Τα μεγάλα κανάλια. Γιατί μπήκανε τεράστια συμφέροντα. Αν μου επιτρέπατε, για μένα δεν υπήρχαν μεγάλα κανάλια. Υπήρχε η κρατική τηλεόραση και το μονοπόλιο, και τα γεγονότα τότε που προσπάθησαν να εκφραστούν κάποιοι δια της ιδιωτικής ραδιοφωνίας και τηλεοράσεως. Στην Αθήνα λοιπόν τότε, χωρίς να υπάρχει ούτε καν υπουργείο μεταφορών, ούτε καν με την έννοια του ελέγχου της συχνότητας, δεν υπήρχαν υποδομές, δεν υπήρχαν εξάρτητες αρχές. Θυμάμαι κάποτε ο Γενικός Γραμματέας, τότε ο Διονύσης Μπουλούκος, του μεταφορών, έστειλε στον Εισαγγελέα Υπηρεσίας ένα έγγραφο να μην πειράξουν τα τηλεοπτικά κανάλια που ξεκινούσαν δειλά-δειλά το πρώτο τους βήμα, όχι άκρως επιχειρησιακά, επαγγελματικά και με απότερο σκοπό να καθορίζουν τις τύχες της κοινωνίας, της οικονομίας και της πολιτικής, αλλά ήταν λεγόμενοι εραστές του ραδιοφώνου και της ιδιωτικής τηλεόρασης. Έτσι ξεκίνησαν τα ΜΟΜΕ της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας. Από εκείνους που αγαπούσαν το ραδιόφωνο, το λεγόμενο πειρατικό χρόνια ή το εραστεχνικό, και την τηλεόραση. Στην πορεία μπήκαν επιχειρηματίες, μπήκαν συμφέροντα και φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση. Τότε λοιπόν είχε πει ο εισαγγελέας, και έχω το έγγραφο στο αρχείο μου, τα 92, να μην πειράζουν τα ραδιοτηλεοπτικά, γιατί δεν είχε προκηρυχθεί. Έτσι βγήκαν αυρόχες ποσοί μια νύχτα, φύτρωσαν κεραίες, φύτρωσαν συχνότητες, ραδιόφωνα και τηλεοράσεις σε όλη τη χώρα. Ήταν, αν θέλετε, η πανσπερμία των ΜΟΜΕ, χωρίς να υπάρχει πολιτεία οργανωμένη να μπορεί να συμβουλέψει, να συντονίσει, να καθοδηγήσει και να βοηθήσει. Δεν υπήρχε δηλαδή σχεδιασμός και προγραμματισμός, και φταίει απολύτως το κράτος. Δεν έφταιγαν οι άνθρωποι που αγαπούσαν και έβγαιναν καλώς ή κακώς από κάπου να παίξουν. Αυτή όμως η αναρχία δεν λύθηκε ποτέ. Για ποιο λόγο? Γιατί σιγά σιγά το δεύτερο, το τρίτο, το πέμπτο χρόνο ήταν κάποιοι που ήταν στα καράβια, που ήταν στις επιχειρήσεις, που ήταν δηλαδή στον εφοπλιστικό χώρο, που ήταν στις κατασκευές, που ήταν στο δημόσιο χρήμα, ότι κάτι καινούριο μπαίνει στη χώρα μας. Να βουτήξουμε ένα ραδιόφωνο, μια τηλεόραση στην επαρχία, στην περιφέρεια και παραπάνω, και να αρχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο να πιέζουμε την πολιτική εξουσία, τις κυβερνήσεις, τους βουλευτές, τα κόμματα. Και το ζήσαμε εμείς από την Ένωση Κεντρών, που εγώ στο κανάλι 67 ως διευθυντής, όχι μόνο 3 ώρες κάθε μέρα φιλοξενία όλων εξαιρέτως των πολιτικών αποχρώσεων. Ζήσαμε εμείς να φιλοξενούμε τους πάντες, και τον πρόεδρό μου και εμάς δεν με κάλεσαν ποτέ, δεν με είχαν καλέσει 26 χρόνια ως υποψήφιο σε ένα κανάλι. Ποτέ. Ελάτε σαν καλοί συνάδελφοι να κουτσομπολέψουμε λίγο, κύριε Κοτολάκη, και να δούμε τα κόμματα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη δεκαετία του 80 και σήμερα. Πάμε να δούμε δηλαδή πώς αναπτύχθηκε, μεγάλωσε το κέντρο και το ΠΑΣΟΚ, μέσα από, πώς βοηθήθηκε μέσα από τα, αν έπαιξε τελικά ρόλο μεγάλο στην δυνάμωσή του, και μιλάω φυσικά και για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, μιλάω για τα μεγάλα συγκροτήματα όπου ήταν και οι εφημερίδες αλλά και το μεγάλο κανάλι. Θα σας πάω λίγο πίσω, στην περιβόητη αποστασία του κέντρου που κάποιοι πρόδωσαν και έριξαν το λαοπρόβλητο ηγέτη του κεντρώου χώρου, τον Γεώργιο Παπανδρέου, τον ανήμιστο τον πατέρα, αναθεμάτιζε ο κόσμος τα έντυπα και τις εφημερίδες. Φόλα έλεγαν στους εκδότες, έκυγαν εφημερίδες για τις αθλειότητες στην πλατεία Κλαθμόνος και πάει λέγοντας. Φτάσαμε λοιπόν στην προδοσία της Κύπρου, κάποιοι με τις αποστασίες, ήρθε η Χούντα εδώ, έπεσε η Χούντα, θα έπρεπε φυσιολογικά να επιστρέψει ο κεντρός χώρος στην εξουσία. Παραδόξως λοιπόν, με το στρατό κρατικό καθεστώς και ο Γκυζίκης σε εκείνη την εποχή έφεραν τον ηγέτη της συντηρητικής παράταξης, προσπάθησαν να αποψηλώσουν τον κεντρό χώρο, έδωσαν στο Γεώργιο Μαύρο για λίγο τον άνθρωπο του, τον διάδοχο του Γεωργίου Παπανδρέου. Το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχεία λοιπόν, το κέντρο αποψηλώθηκε, επέστρεψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν στήριξε το χώρο που ο πατέρας του είχε εδώ αυτό, πήρε πρώην κεντρώους βουλευτές και μερικούς, και σιγά σιγά άρχισαν να ληστεύουν το κέντρο. Από τη μια μεριά η Νέα Δημοκρατία με μεταγραφές, από την άλλη ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και έτσι ο κεντρώος χώρος έμεινε ορφανός. Και για πολλά χρόνια δεν έλεγε κανείς για το κέντρο. Πολλά χρόνια, μέχρι το 1989. Κανείς. Όταν λοιπόν αργότερα ο Βασίλης ο Λεβέντης ανέστησε το κεντρώο χώρο, αναστήλωσε, πήρε νέους ανθρώπους και παλιούς
Και το 1992 ξανακάναμε την Ένωση Κεντρών. Κανείς δεν έλεγε τότε ότι είναι κεντρός. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι είναι μεσαίος χώρος, γιατί φοβόταν μην τυχόν αναθεματιστεί από την κοινωνία. Το Πασόκ δεν ήθελε να θυμηθεί ο κόσμος από πού προέρχονται στελέχη του, όπως ο Μακαρίτης ο Αλευράς και άλλοι. Και φτάσαμε λοιπόν να ξαναχτίζεται το κέντρο το 92. Μην το προχωρήσετε μετά. Δεν ξέρω αν σας άφησα. Δεν υπήρχαν εδώ τότε λοιπόν ημιμόνο κρατική τηλεόραση, τα γνωστά κρατικά κανάλια που ανακατέβαζαν φίλους και αρεστούς. Όποιος διαχειριζόταν την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση φιλοξενούσε για τους δικούς τους. Η Νέα Δημοκρατία έπαιρνε τη σκυτάλη, φήμωνε το Πασόκ. Το Πασόκ από την κύριη πλευρά φήμωνε τη Νέα Δημοκρατία. Εναλλαγή δύο ήταν. Πάμε για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί το κουβαράκι του κέντρου θα εξελιχθεί σήμερα. Κύριε Κουτουλάκη, θα αξιοποιήσω την παρουσία σας, γιατί θέλω να δω και το ρόλο της Κρήτης στην ανάπτυξη του κέντρου. Τι λαβώ ματιά να τον βοηθήσω. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Κουτουλάκη, εδώ στο Λίρα FM να σας έχουμε κοντά μας και να ξετυλίγουμε κομμάτια της ιστορίας και του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης και των εφημερίδων μέσα από τις πολιτικές καταστάσεις, κύριε Κουτουλάκη, γιατί το κέντρο είναι και θα είναι μια τεράστια δύναμη. Και εσείς το υπηρετείτε, το ξέρετε καλά, ξέρετε και την ιστορία του και καλό είναι να ακούει και ο κόσμος. Να δούμε όμως το κέντρο μέσα από τα σπλάχνα της Κρήτης λίγο. Ναι, υπήρξαν μεγάλοι κεντρώοι πολιτικοί, οι οποίοι ήταν κοντά στον γέρο της Δημοκρατίας. Κέντρο και φιλελευθερισμός της εποχής εκείνης. Μετά την συμπόρευση Γεωργίου Παπανδρέου, Σοφοκλή Βενιζέλου και άλλων πολιτικών από το Ηράκλειο και το Λασίθι, φτάσαμε λοιπόν σε αυτήν την μεγάλη νίκη, όπως σας είπα, παρά τη βία και την οθεία που επί καραμανικής εποχής, φτάσαμε στο να αρπάξουν την εξουσία από τον κεντρό χώρο. Είχε προηγηθεί Ζηρίχη και το Λονδίνο δυστυχώς σε εθνικές εποχές. Ένας γενναίος ηγέτης εκείνης εποχής είχε χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι, ο Γεωργίου Παπανδρέου, ο τότε ηγέτης του κέντρου. Και ο οποίος σας είπα, αποστασίες, προδοσίες και διάφοροι άλλοι, παλάτι και ελπί, εξουσία, τον ανέτρεψαν. Και έγινε όλο αυτό διότι είχε την τόλμη να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι των Αμερικανών και να τους πει ότι αν τότε με την πέμπτη μεραρχία που έβαλε στην Κύπρο για να τη θωρακίσει έναντι στην θηλυπρεπή πολιτική της εποχής που έβαλε την Αγγλία και την Τουρκία συνδιαχειριστές της ελπίδας στο νησί, μιλάω για τη Ζηρίχη και Λονδίνου της Νέας Δημοκρατίας και εκείνης εποχής στην ΕΡΕ και τον ηγέτη της, ο πρόεδρος των ΗΠΑ του είπε, μα αν η Τουρκία που έχει υπεροπλία στα αεροπλάνα κάνει κάμια τρέλα, ως Έλληνας πολιτικός, ως γενναίος άνδρας, ο ηγέτης του κέντρου εκείνης εποχής, είπε, είμαστε υποχρεωμένοι να την ακολουθήσουμε στην τρέλα της και χτύπησε το τραπέζι. Την επομένη, ο Υπουργός των Εξωτερικών των ΗΠΑ διαμαρτύρεται στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, που λέει: δεν βρέθηκε ηγέτης του κόσμου να χτυπήσει το χέρι του σε πρόεδρο των ΗΠΑ. Η απάντηση του τότε κεντρού Υπουργού Εξωτερικών ήταν έτσι για την ενημέρωση των νεότερων. Μα είναι λαοπρόβλητος, τον ψήφισε όλη η Ελλάδα. Λέει: σας κάνω εγώ μια δικτατορία και θα δείτε πού πάει η προβολή και η αγάπη του λαού. Και έγιναν όλα αυτά. Ήρθε η Χούντα λοιπόν, οι αμαρτίες. Και εκεί έπαιξαν και κεντρώοι πολιτικοί αποστατήσαντες ρόλο, και των οποίων τα παιδιά σήμερα θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα. Τα αμαρτήματα, το προπατορικό αμάρτημα δεν είναι μόνο στην θρησκεία, είναι και στην πολιτική, που η πολιτική όταν υπηρετεί στο λαό πρέπει να είναι πραγματική θρησκεία, πρέπει να είναι κάτι το ιερό. Φτάσαμε λοιπόν να αποψηλώσουν οι πάντες στον κεντρώο χώρο. Ο Ανδρέας ο Παπανδρέου με συνθήματα συσσόρευσε και εκείνος δεινά στη χώρα. Η άλλη πλευρά πήρε και τον αείμνηστο Μητσοτάκη με μεταγραφή, γιατί δεν μπορούσε αλλιώς να νικήσει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Φτάσαμε σε μια διακυβέρνηση ετών μέχρι το 89. Κανείς δεν μίλαγε για το κέντρο, κανείς δεν μίλαγε για την κεντρώα πολιτική. Του συνέφερε επί του ηματισμού να βάλουν κλήρο και να ξυλεύονται το πανύψηλο δέντρο του κεντρώου χώρου, παίρνοντας πολιτικά στελέχη και πρώην βουλευτές και υπουργούς. Και ήρθε λοιπόν ένας νέος άνθρωπος προερχόμενος από τον κεντρώο χώρο,
με συγγένεια με πολιτικούς όπως τον Γρηγόρη Κασιμάτη, τον συνεργάτη του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Βασίλης Λεβέντης, ο φίλος μου, ο οποίος προέρχεται από μια οικογένεια ιστορική, τους Λεβενδαίους της Μεσσηνίας, με, μια και μιλούμε για την εθνική μας εορτή, μιλούμε για την 25η Μαρτίου και για την φιλική εταιρεία. Ένας φιλικός ήταν ο προπάπας του, ο Γεώργιος Λεβέντης, του οποίου προτομή για την εντιμότητα έχει κάνει ο Δήμος της Σπάρτης έξω από τη Σπάρτη. Και την οικογένεια των Κασιματέων από τα Κύθυρα. Γεννημένος λοιπόν στον Πειραιά ο πρόεδρός μου, τόλμησε, μπήκε στον πολιτικό χώρο, αγωνίστηκε και ήρθε η ώρα, ήρθε το πείρμα του χρόνου να αναστηλωθεί ο κεντρός χώρος. Κάτι που έγινε το 92. Εσείς μιλάτε για τον κεντρό χώρο και το έχετε υιοθετήσει. Εκτιμάτε όμως ότι δεν υπάρχει άλλος χώρος του κέντρου. Δεν υπήρχε μέσα από το ΠΑΣΟΚ το κέντρο. Δεν υπήρχε το κέντρο μέσα από μια έτσι λίγο πιο αριστερή ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σημασία δεν έχει πώς αυτό προσδιορίζει ελεκτικά για να ξεγελάσει τον κόσμο συναισθηματολογικά, αλλά πώς καταθέτεις τον τίτλο σου, την οντότητά σου, την πολιτική στον Άριο Πάγο και την ανακήρυξη ως κόμμα. Ένωση κεντρών λοιπόν στα πολιτικά καταγεγραμμένα στον Άριο Πάγο κόμματα είναι ένωση κεντρών από τότε. Όλοι οι άλλοι σας είπα απέφευγαν όπως ο διάβολος στο Λιβάνι, όμως με επιτραπεί αυτή η ορολογία, να αναφερθούν στον κεντρό χώρο, διότι το κέντρο έχει προσφέρει τα πάντα στη δημοκρατία, στην ελευθερία και στην ακεραιότητα του χώρου. Ό,τι προδοσίες έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα, ό,τι δεινά από συστάσεις του ελληνικού κράτους, το βρίσκει στη συντήρηση και στην παραπληροφόρηση. Σήμερα λοιπόν θέλουν κάποιοι να λένε ότι είναι κεντρό ή ότι εκπροσωπούν τον κεντρό χώρο. Για ποιο λόγο? Διότι τόσα χρόνια χρέωσαν τη χώρα με μνημόνια, με δάνεια, με δάνεια στα κόμματά τους απλήρωτα και συμφέρει σήμερα. Για να μην τους κρίνει κάποιος πολιτικά, να αυτοπροσδιορίζονται με άλλο όνομα. Και επειδή είδαν ότι ο Βασίλης Λεβέντης και οι συνεργάτες του πάλεψαν τόσα χρόνια, και θα θυμηθώ ως δημοσιογράφου που είναι σήμερα υπουργός, ο Τέρνος κάποτε είχε πει προ δεκαετιών ότι μια αυτόνομη, μια καινούρια αμυγός κεντρό αδύναμη είναι αυτή η παρουσία του Βασίλη του Λεβέντη, όταν ήταν το πρώτο εκτός Βουλής μη κοινοβουλευτικό κόμμα, το πρώτο μετά τα όσα είχαν μπει στη Βουλή. Μια τάση λοιπόν του κεντρώου χώρου που αναστηλώνει τα οράματα του μέτρου του δίκαιου της δημοκρατίας της απλής αναλογικής. Και πώς μπορούν όλοι αυτοί να λένε ότι είναι κεντρώος χώρος όταν οι θέσεις και οι αρχές τους είναι εχθρικές για τη χώρα, είναι δεξιόστροφες, είναι συντηρητικές και είναι, αν θέλετε, και διαδικασίες διασπάθησης δημοσίου χρήματος και καταστροφής της χώρας με αλόγιστες πολιτικές. Τι κεντρώος χώρος είναι? Το κέντρο είναι το μέτρο, είναι η λογική, είναι η αλήθεια, είναι η ισορροπία, είναι η συνεννόηση. Είναι μια, αν θέλετε, μια συνιστόσα δύναμη η οποία ισορροπεί την δημοκρατία από εδώ και από τις δύο πλευρές. Άρα όσοι λένε ότι είναι σήμερα κεντρώοι, πλάνα και ψευδώς συμπεριφερόμενοι, το λένε προς τον κόσμο μόνο για ψηφοθυρία. Ελάτε να δούμε εκτός το Γεώργιο Παπανδρέου άλλες προσωπικότητες που κατά τη δική σας πολιτική άποψη τίμησαν το κέντρο. Όπως σας είπα, ο αείμνηστος Γεώργιος Μαύρος. Ο Μακαρίτης ο Ιωάννης ο Ζήγδης, ο οποίος όμως στο τέλος όλοι αυτοί αφού τον άφησαν μόνο του στον χώρο. Μετά το Ζήγδη τι? Εμείς λοιπόν κρατήσαμε στα χέρια μας τις τύχες της αναστήλωσης του κεντρώου χώρου. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο. Γιατί μιλήσαμε για ραδιόφωνα. Όταν η αγωνία ήταν αυτό το δίπολο, να πέσει η Νέα Δημοκρατία για να έρθει το ΠΑΣΟΚ. Να έρθει το ΠΑΣΟΚ για να δείξει τη Νέα Δημοκρατία. Με διορισμού σημαίν, με ρουσφέτια ιδέ. Τσοβόλα δω στα όλα, έλεγε ο ένας. Ο έτερος έλεγε και εμείς έχουμε ο Βίρον Πολύδρας, τότε κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Να διώξουμε τα παιδιά του ΠΑΣΟΚ, γιατί έχουμε και εμείς γαλάζια παιδιά. Από πού λοιπόν συσσωρεύτηκαν όλα τα δεινά? Με όλα αυτά τα πολιτικά μπάζα του σήμερα, και που εκείνες τις εποχές βόλευαν τον κόσμο, τακτοποιούσαν διορισμούς, όριζαν και καθόριζαν τις τύχες των ανθρώπων. Όταν κάνεις όλα αυτά τα πράγματα χωρίς να προνοείς, χωρίς να κάνεις σχεδιασμό, δεν νοικοκυρεύεις το κράτος, κάνεις μόνο διασπάθηση χρήματος και δανείζεσαι απ' έξω για να τα δείχνεις ωραία, όταν δεν πατάς στις παθογένειες. Αυτό από το 1974 μέχρι σήμερα το έκανε κανείς τους. Το κέντρο λοιπόν λέει αλήθειες,
δεν χαϊδεύει αυτιά. Επιτρέψτε μου όμως, κύριε Κωτουλάκη, να σας πω ότι τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην Ελλάδα δεν ήρθαν και από το κέντρο. Αλλά μη μου απαντήσετε τώρα. Όχι, θα ήθελα να μου πείτε. Και αν εν το προκειμένου έχει το κόμμα το δικό μου, το οποίο εισήλθε τώρα στη Βουλή, την οποιαδήποτε αυτή, δεν μπορεί κάποιοι να ξεχνούν αν υπήρχαν λάθη στα κόμματά τους και να μου παριστάνουν τις μετανούσες μαγδαληνές και να έρχονται σήμερα να χρησιμοποιούν τίτλους και όρους. Αν από το κέντρο υπάρχει κάτι, να μου το πείτε, να το συζητήσουμε. Και εν το προκειμένου, αν η Ένωση Κεντρών, που είναι η συνέχεια αυτού του χώρου, έχει διαπράξει κάποιο λάθος, να το συζητήσουμε και αυτό. Γι' αυτό είμαι εδώ. Δεν ήθελα να χαϊδεύω αυτιά. Ούτε θέλω να είναι ήσυχες οι συζητήσεις μας για να κοιμίζουμε τον κόσμο με όμορφα και ψεύτικα και πλάνα λόγια. Στην Ελλάδα το σήμερα, κύριε Κωτουλάκη, ήρθε η πρώτη ερώτηση από έναν φοιτητή, ο οποίος σας ρωτάει, έχουμε το όνομά του εμείς, σας ρωτά αν πραγματικά σαν νέος έχει ελπίδες στην Ελλάδα για το αύριο. Στην αρχαία Ελλάδα, όταν στην Αθήνα παρήλαβναν, έλεγαν οι γεροντότεροι, ήμασταν καλοί. Οι νέοι, οι σύγχρονοι έλεγαν, είμαστε καλύτεροι σας. Και οι νεότεροι έλεγαν, άμες δε γεσόμεθα πολλό κάρονες, θα γίνουμε καλύτεροι σας. Πιστεύω ότι η σπουδαία γενιά της χώρας μας, σε επιστήμονες, σε μορφωμένους ανθρώπους, σε δημιουργούς, σε δημιουργικούς, είναι ό,τι καλύτερο έχει αυτή η χώρα. Αλλά η σημερινή συγκυβέρνηση, συνεχίζοντας τη λάθρα και λαθεμένη πολιτική των προηγούμενων, στραγγαλίζει την ελπίδα των νέων ανθρώπων. Σκοτώνει τα όνειρα, φημώνει τη χαρά και τους οδηγεί να ψάξουν σε άλλες πόλεις, σε άλλες χώρες, σε άλλες πολιτείες το αύριο. Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες νέων ανθρώπων να ζητούν, γιατροί, εργαζόμενοι, επιστήμονες, τεχνικοί, καθηγητές, την τύχη τους στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Εσπερία. Το ίδιο γίνεται και με επιχειρήσεις. Αντί να γίνονται καινοτόμες προσπάθειες εδώ να υποστηριχθεί η ανάπτυξη, είχα πει σε μια τηλεοπτική εκπομπή, κυρία Παντελάκη, προς τον κύριο Πρωθυπουργό, σέβομαι τους θεσμούς, αλλά στους συγκυβερνήτες είχα πει ότι κάποτε θα τους καλέσει η Βουλγαρία, η Τουρκία και οι γειτονικές χώρες για το θέμα ανάπτυξης, όχι για τα άλλα που θα κουβεντιάσουμε, τα αμυντικά και τα εθνικά στην πορεία, για το ότι με τον τρόπο που κάνουν μια αντιαναπτυξιακή πολιτική στη χώρα μας, δηλαδή μια πολιτική που δεν μπορεί να γίνει να στηρίξει την ανάπτυξη, και φεύγουν επιχειρήσεις και πάνε στη Βουλγαρία, πάνε στα Σκόπια, πάνε στην Τουρκία. Και εδώ κλείνουν η μία επιχείρηση από την άλλη. Δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας για τα νέα παιδιά. Δεν δημιουργούνται προοπτικές. Δεν αξιοποιεί το επιστήμονο ως εργαζόμενος ο νέος. Είχα πει λοιπόν ότι θα καλέσουν και θα τιμήσουν τον κύριο Πρωθυπουργό, γιατί βοηθάει με τον τρόπο την ανάπτυξη των γειτονικών χωρών, στραγγαλίζοντας την ανάπτυξη στη χώρα μας με την πολιτική του. Και θα μου πείτε, το κάνει σκόπιμα. Τι σημασία έχει αν είναι σκόπιμο ή όχι? Γίνεται αυτό? Οι νέοι λοιπόν δεν έχουν ελπίδα στην Ελλάδα. Μόνο μία προοπτική υπάρχει. Να αντισταθούν και πόσοι εξ αυτών. Η Ένωση Κεντρών, στην οποία έχω τιμή να είμαι ιδρυτικό μέρος, ζητάει να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να δημιουργηθεί σταθερότητα, να δημιουργηθεί ανάπτυξη. Δεν ξέρω αν θέλετε και αν μπορούμε πριν το διάλειμμα να σας πω το πώς. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Όχι, εδώ θα μπει σφήνα μια ερώτηση. Παρακαλώ, εδώ είμαι για τις ερωτήσεις. Όταν λέτε μια σταθερότητα, η σταθερότητα σημαίνει και μια ομαδοποίηση, δηλαδή το κέντρο θα παίξει το ρόλο του και από αριστερά και από δεξιά. Πώς θα γίνει? Σας είπα και προηγούμενα. Γερή κυβέρνηση, σταθερή κυβέρνηση για τους Ευρωπαίους, σημαίνει, κύριε Κουτουλάκη, ότι θα ενωθούν δυνάμεις. Δεν είπα αυτό, κάθε άλλο. Κάθε άλλο, είπα το εξής, ότι την επομένη των εκλογών, αφού συνεχάρημαν τον κύριο Πρωθυπουργό, αλλά και την αξιωματική αντιπολίτευση, στείλαμε μια λίστα με 9 υλοποιήσιμα απλά πράγματα. Και το είπαμε, έχουμε 9 βουλευτές, είχαμε εκείνη την εποχή. Πριν μηδήσουν κάποιοι και πριν πάνε αλλού, και να μείνουμε 7. Ότι, κύριε, η απλή αναλογική είναι, αν θέλετε, το μεγαλούργημα της δημοκρατίας. Διότι ό,τι ψηφίζει ο λαός, βγαίνει. Δεν παίρνουμε μπόνους 50, διότι η υπεροψία των 50 μπόνους οδηγεί σε μονοκομματικές ή δικομματικές κυβερνήσεις. Και όταν γίνεται μια λαθεμένη πολιτική, δεν υπάρχει ένα φρένο. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, έλεγε ο κύριος Τσίπρας και στην πρώτη διακυβέρνηση που είχε και μια ομάδα βουλευτών, οι οποίοι διαφώνησαν μαζί του και δημιούργησαν άλλο κόμμα, αλλά κατηγορώντας τους άλλους, έλεγε
Εμείς την Κυριακή κερδίζουμε, Δευτέρα σκίζουμε τα μνημόνια, προχωράμε, ερχόμαστε και φεύγουνε. Δεν γίνεται έτσι ανάπτυξη. Από εκεί και μετά προχωρήσαμε σε εκλογές. Αν δεν όμως να κάνουμε κάποιο διάλειμμα και συνεχίσουμε. Το διάλειμμα έρχεται σε ένα λεπτό, αλλά θέλω μία ναι ή όχι ο νέος που σε λίγο παίρνει το πτυχίο του. Θα κάτσει Ελλάδα, το προτείνετε να κάτσει εδώ και να παλέψει εμείς ή να φύγει? Εμείς το προτείνουμε γιατί κάτσαμε και εμείς και παλέψαμε σε δύσκολες εποχές. Όμως δεν μπορεί κανείς να στερήσει τις ελπίδες και τα όνειρα του νέου, διότι αν βλέπει ότι είναι διοκόμενος, φεύγει. Θέλω να πιστεύω όμως ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει πλέον μέλλον και αυτή η κυβέρνηση, που ήταν αντιαναπτυξιακή η πολιτική της, ήταν στραγγαλιστική για τις ελπίδες των νέων, θα δώσει τη θέση της σε άλλες πολιτικές δυνάμεις που οφείλουν να συνεργαστούν, να κάτσουν ένα τραπέζι. Όχι να ενωθούν τα κόμματα, αλλά να υπάρξει μια πολιτική, ακόμα και σε αυτούς που μας δάνειζαν χρήματα για να πληρώνουμε τα δανεικά, ή σε εκείνους που έπαιρναν χρήματα βάζοντας εγγύηση τις ελπίδες, το μέλλον και την περιουσία της χώρας. Κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει ανάπτυξη. Να το καταλάβουν λοιπόν και αυτοί που μας δανείζουν, αυτό είναι το θέμα που πρέπει να σταθούμε να κουβεντιάσουμε. Ότι κάποια στιγμή, αν δεν υπάρχει σταθερότητα, δηλαδή μια κυβέρνηση που πέφτει δεν πέφτει, να υπάρχει ένα πλάνο, ποιος θα έρθει να βάλει λεφτά εδώ να δημιουργήσει επιχειρήσεις, άρα θέσεις εργασίας, ποιος θα έρθει να κάνει ένα εργοστάσιο, να κάνει μια επιχείρηση, μια καινοτόμα λύση. Πώς θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Να σας πούνε, κύριε Κουτουλάκη, και αυτό θα απαντήσετε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, μια κυβέρνηση μπορεί να είναι σταθερή, και νέα βουλευτές πάνε μαζί με μια κυβέρνηση να γίνει λίγο πιο σταθερή. Μην απαντήσετε, πάμε για διαφημίσεις, σε λίγο κοντά. Από νικερή, σαν αβακούς από παιδί. Από νικερή, αυτή η γη έχει φωνή. Σβήσε το χθες, όλα εδώ τέλος κι αρχή. Πες τα χείλη πες, κι άμα στους δυο μια προσευχή. Από νικερή, σαν ναυαγός από παιδί. Από νικερή, αυτή η γη έχει φωνή. Σαν κεραυνός, σαν αστράπη, ήλιος κι ουρανός, ένας θεός και μια κραυγή. Από νικερή, Κρήτη και Πόντος δυο καημοί. Από νικερή, αυτή έχει φωνή. Εδώ είμαστε λοιπόν και μετά από αυτό το υπέροχο, έτσι, αυτή την υπέροχη μουσική επιλογή του Γιώργου Βεργάκη, εδώ όμως θα ανάψει πολιτική συζήτηση. Τώρα θα πάμε στο σήμερα, κύριε Κοτολάκη, γιατί το σήμερα είναι αυτό που ενδιαφέρει, καλή ιστορία. Πήραμε όμως μια ιδέα για την Ένωση Κεντρών, πήραμε για το κέντρο, έτσι ξαναθυμηθήκαμε πραγματάκια. Έχουμε κι άλλα να πούμε, αλλά θα τα δέσουμε με το σήμερα και να δούμε λοιπόν. Έρχεται στη Βουλή λοιπόν η Ένωση Κεντρών με 9 βουλευτές, 7 σήμερα. Δεν θα αναλύσουμε το γιατί και το πώς, δεν είναι αυτό το ενδιαφέρον μας. Το ενδιαφέρον μας είναι για τις θέσεις. Πρώτα-πρώτα εσείς διεκδικείτε και την κυβέρνηση. Διεκδικείτε όταν κατεβαίνει ένα κόμμα, διεκδικεί να κυβερνήσει. Έχετε ολοκληρωμένο πρόγραμμα? Έχετε θέσεις τέτοιες όπου να σας δίνουν τη δυνατότητα να κυβερνήσετε έτσι όπως λέτε στο λόγο σας και στα χαρτιά, όπως λέει το αφήγημά σας? Εμείς δεν αφηγούμεθα καθόλου πραγματικά στον κόσμο, αλλά αποδεικνύουμε με την πορεία μας με σταθερά και αργά βήματα, κύριε Παντελάκη. Πρόγραμμα είχαμε και έχουμε. Προγράμματα και θέσεις σταθερές στα εθνικά, στα οικονομικά, στην εκπαίδευση. Δεν μπορεί να είμαστε κατά
της διασπάθησης του δημοσίου χρήματος από το 1992 και να μην είναι πρόγραμμα λοιπόν για σταθεροποίηση της χώρας. Δεν μπορεί να είμαστε κατά των δαπανών και του δημοσίου, κατά των παράλογων δανεισμών. Είμαστε κατά της χρηματοδότησης των κομμάτων. Θέλουμε να γίνει αξιολόγηση στο δημόσιο. Θέλουμε να μειωθούν οι συντάξεις των βουλευτών, οι μισθοί των Μητροπολιτών, των βουλευτών, των δημάρχων. Να σταματήσουν τα golden boys και τα χρυσά κορίτσια των κομμάτων να διορίζονται και να δημιουργούνται θέσεις προσωποπαγής. Έχουμε ζητήσει να γίνει ένα σωστό νοικοκύρεμα. Δεν μπορεί να υπάρχει μια βασική ουσιαστική κύρια σύνταξη και όχι άνθρωποι. Ο συγχωρημένος ο Μητσοτάκης έπαιρνε 11 συντάξεις. Υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα μας που παίρνουν 3 και 5 συντάξεις. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα ταβάνι λοιπόν στην Αυστραλία, γιατί πιστεύω ότι την αγαπάτε αυτή τη χώρα. Θα γνωρίζετε λοιπόν ότι εκεί όταν έχεις έσοδα 4-5 χιλιάρικα και έχεις και σύνταξη, σου λένε τη σύνταξη σου την δίνουμε για τα γεράματά σου. Και ας πλήρωνες ασφαλιστικές φορές. Δεν μπορεί να καταστρέφεται η χώρα σήμερα και να έχουμε ανθρώπους κάποιων χιλιάδων να παίρνουν και με μια μεγάλη σύνταξη και να έχουν και 6-7 χιλιάδες από ενίκια και από μαγαζιά τα οποία νοικιάζουν. Και απλοί άνθρωποι να μην έχουν τα 300 ευρώ, να μην έχουν τη βασική σύνταξη. Με μπαλώματα και με υποσχέσεις δεν γίνεται ανάπτυξη. Δηλαδή, είναι δυνατόν να δίνουμε από τα χρήματα τα οποία παρακρατούμε από τον κόσμο, του δίνουμε μια φορά το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα για μικροπολιτικούς λόγους λεφτά? Η απάντηση λοιπόν είναι ότι εμείς έχουμε θέση, όχι για να. Εμείς θέλουμε να είμαστε στη Βουλή. Δεν θέλουμε να κυβερνούμε μόνοι μας. Θέσαμε και, λοιπόν, και με τις 9 προτάσεις που κάναμε προς τον κύριο Τσίπρα, περιλαμβανομένης και της απλής αναλογής, την οποία στηρίξαμε και είναι του Προοδευτικού Κεντρώου Χώρου η σκέψη για να. Γιατί αναφέρομαι σε αυτό? Γιατί σας έλεγα και πρώτου διαλύματος ότι ό,τι ψηφίζει ο λαός πρέπει να βγαίνει στη Βουλή. Όλα λοιπόν τα δώρα και εξτρά κοινοβουλευτικές έδρες εξυπηρετούν το μονοκομματισμό ή το δικομματισμό. Ποια κόμματα λοιπόν δεν θέλουν να πάει μπροστά η χώρα και δεν έχουν πρόγραμμα, αλλά θέλουν μόνο την εξουσία? Εκτός από τον κύριο Τσίπρα και του συναυτό που κρατάει με χίλιους τρόπους, με ψεύδι, με παρατάσεις, με διάφορα τεχνάσματα πολιτικά που θα μιλήσουμε στην πορεία, ο κύριος Μητσοτάκης από την ώρα που πήρε την εξουσία, σε συζήτηση, είναι λίγο φαϊνότερο, με την κυρία Γεννηματά και το πολιτικό πεδίο το οποίο μαζεύει πολιτικούς και πολιτικά, θα τα έλεγα εγώ, απολυθώματα του χθες, που είχαν αμαρτία ως υπουργοί, πρωθυπουργοί, κυβερνήτες για ό,τι έγινε στη χώρα και το παρουσιάζουμε σήμερα, δέχτηκαν να στηρίξουν από κοινού τον εκλογικό νόμο που δίνει μπόνους. Διότι θέλουν την πτώση της σημερινής κυβέρνησης, όπως ήθελαν και οι προηγούμενοι Τσίπρας και λοιποί, των τότε κυβερνώντων την πτώση για να πάρει κάποιος άλλος την εξουσία. Θέλουν λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης με την κυρία Γεννηματά και τους συναυτό, όσο γρηγορότερα γίνεται, να πάρουν την εξουσία. Δεν τους ενδιαφέρει να λυθούν τα προβλήματά της χώρας και ας γίνει με μπόνους εκλογικός νόμος. Αυτός λοιπόν, εμείς θέλουμε την απλή αναλογική που είναι βασικό αίτημα του προοδευτικού χώρου για να υπάρχει αναλογικότητα, ό,τι ψηφίζει ο λαός να υπάρχει στη Βουλή και να κάτσουν επιτέλους κάτω, να μην υπάρχει υπεροψία και μονοκομματισμός. Σε εκατοντάδες χώρες του κόσμου υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασιών, γιατί μιλήσαμε για ανάπτυξη και σταθερότητα. Δεν μπορεί να έχει 150 έδρες μια κυβέρνηση με 2 ή 3 κόμματα και να μην υπάρχει σταθερότητα, διότι φεύγει ο ένας. Πέφτει η κυβέρνηση. Ποιος θα έρθει να βάλει τα λεφτά του εδώ? Για ποιο λόγο να κάνει ανάπτυξη? Και μετά να προχωρήσουμε σε άλλα πράγματα, όπως είναι να δοθούν κίνητρα. Φορολογούμε τον απλό πολίτη. Αποφασίζουμε κάθε μέρα, υπογράφουν. Κύριος Τσίπρα και συνάδελφοι, υπογράφουν. Θα φέρουμε εκείνο, θα κόψουμε το άλλο, θα μειώσουμε τις συντάξεις, θα μαζέψουμε χρήματα, θα βάλουμε. Και ο απλός λαός πληρώνει τα βάσανα. Μία οικογένεια στις 2 δεν έχει να φάει. Εκτιμάτε δηλαδή ότι η απλή αναλογική θα δώσει μια δίκαιη κυβέρνηση στο επόμενο? Βεβαίως θα δώσει ένα χαστούκι στο μονοκομματισμό ή στο δικομματισμό και επιτέλους θα κάτσουν κάτω, γιατί από όλα τα κόμματα κάτι σωστό που θα είναι στο κοινοβούλιο να βγει. Και εμείς δεν ζητήσαμε ως ένωση και δεν χρειάζεται να γίνουν και εκλογές, ξέρετε. Θα μπορούσε και όπως είναι τώρα να μην κάνουμε δαπάνες, να πάνε στον πρώτη δημοκρατή και πούνε δεν πάει καλά η χώρα μας, κάτι πρέπει να κάνουμε. Αλλά όχι να είναι ένας από αυτούς πρωθυπουργός και ο άλλος και να μοιράζονται εξουσία. Να πούνε ότι θέλουμε να κάνουμε 5 πράγματα. Μέσα σε αυτά τα 5 πράγματα να εξετάσουν και τις δικές μας προτάσεις. Να πάμε να προτείνουμε όλοι μαζί, λοιπόν, να βγει μια κυβέρνηση από ικανά άτομα τα οποία θα απαγορεύεται οριζοντές και καθέτος να διεκδικήσουν σε επόμενες εκλογές ψήφο, να είναι, ας το πούμε, ειδικοί, να είναι υπουργοί, να είναι τεχνοκράτες και να μην είναι βουλευτές, γιατί αν απέτυχε η κυβέρνηση Παπαδήμου ήταν γιατί είχε βαρύδια. Προς τιμήν τον Γιώργο Παπανδρέου τότε. Αν και πρωθυπουργός λέει, ελάτε να κυβερνήσουμε. Καλώς το έκανε ο Σαμαράς, αν και άργησε. Το πλήρωσαν με τίμημα και ο Σαμαράς όμως, γιατί έπεσαν τα ποσοστά. Κάτι που δεν θέλει να κάνει σήμερα,
δεν θέλει να κάνει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί τον ενδιαφέρει η διεκδίκηση εξουσίας. Και βλέπετε, μανιωδώς αναθέτει με οικονομικούς όρους γίνονται όλα αυτά, σε δημοσκοπήσεις και δημοσκόπους να παρουσιάζουν διαφορές μεγάλες, τη μια Κυριακή ότι ανεβαίνει αυτό στην άλλη, και προσπαθούν να εξαφανίσουν τον κεντρικό χώρο. Και η μόνη πραγματική δύναμη που μπαίνει στη Βουλή όποτε γίνουν εκλογές με πολύ σοβαρό ποσοστό ένωση κεντρών, θέλουν λοιπόν τα μικρότερα λεγόμενα κόμματα να τα λαιλατήσουν για να πετύχει η μια πλευρά ή η άλλη. Ή ο Τσίπρας και η συναυτό, ή ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Φόφη γεννηματά που θέλουν να αλώσουν το χώρο για να κυβερνήσουν. Όσο λοιπόν υπάρχουν αυτές οι νοοτροπίες της αναλογής στην εξουσία και δεν υπάρχει μια πάνω απ' όλα να είναι η πατρίδα και όχι το κομματικό και το μικροκομματικό και το ίδιο συμφέρον, να είναι όλοι τους κατώτεροι της πατρίδος. Η χώρα μας δεν είναι να γιορτάζουμε κάθε 25 Μαρτίου και κάθε 28 τι έκανε οι πρόγονοί μας, αλλά να σταθούμε εις άξη των περιπτώσεων με το όποιο πολιτικό τίμημα. Εμείς δεν γίναμε αρεστοί τόσα χρόνια. Μας έβαλε ο κόσμος μετά από δεκαετίες στη Βουλή, γιατί λέγαμε αλήθειες. Το έχω πει πολλές φορές ότι ο δημοσκόπος, ο σημερινός που μπορεί επί χρήμαση να χτίσει κάτι για να πειράσει τις μάζες, γιατί όπως σας είπα και παλιότερα, η ιδιωτική τηλεόραση και τα πρώτα χρόνια των μεγάλων κανελών, αλλά και σήμερα, προεκλογικά είχαν κλείσει συμφωνίες ποιοι πολιτικοί θα είναι στα πάνελ, ποιοι υποψήφοι βουλευτές των κομμάτων θα είναι εκεί, και αποκλείοντας και από τα μεγάλα κόμματα νεότερες φωνές. Το ίδιο ακριβώς γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ιδιωτική τηλεόραση και ιδιωτική ραδιοφωνία της περιφέρειας και οι ανεξάρτητες φωνές να ακούγονται όλες οι δυνάμεις και να έχει γνώμη ο κόσμος, να μην παρασύρεται. Ανάπτυξη λοιπόν και προοπτική για τα νέα παιδιά είναι όσο γρηγορότερα καταλάβουν όλες οι δυνάμεις οι πολιτικές ότι το εμείς είναι το εγώ των Ελλήνων, δηλαδή το εγώ της ελληνικής κοινωνίας. Να κάτσω σε ένα τραπέζι με ειλικρίνεια να κάνω ένα πρόγραμμα υλοποιήσιμο. Ελάτε να δούμε τώρα το ρόλο της Ένωσης Κεντρών και του κ. Λεβέντη, του Προέδρου σας, στη σημερινή υπάρχουσα κατάσταση πολιτική. Ο ρόλος ο δικός σας ποιος είναι? Λέτε, μιλάτε, αντιπολιτεύεστε, είστε και δώσατε όμως και χώρο και χρόνο στην κυβέρνηση Τσίπρα, ΝΕΛ και Πρασίνων. Σας κάνει εντύπωση ότι τηλεοπτικά δεν λέγεται η λέξη τους έχουν εξαφανίσει τους πράσινους? Να σας απαντήσω. Καταρχάς δεν δώσαμε χρόνο από κανέναν, διότι εμείς ήμασταν ανοιχτοί σε συνεργασία όλων από την επομένη των εκλογών. Είχαμε πει στον κύριο Τσίπρα, μην ορκιστείς πρωθυπουργός, φώναξε και τα άλλα κόμματα, κάντε αυτό που σας λέμε τώρα να μην χάνουμε χρόνο, γιατί ο καιρός δεν περιμένει. Άρα δεν δώσαμε σε κανένα, και το μόνο πράγμα που ψηφίσαμε από όσα φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή θεωρούμε ότι δεν λέει την αλήθεια στο λαό, ήταν μόνο η απλή αναλογική που είναι του προοδευτικού χώρου, σας επαναλαμβάνω. Δεν έχουμε ψηφίσει πράγματα γιατί δεν έχει την καλή μαρτυρία η συγκυβέρνηση και την ειλικρίνεια του λαού. Δεν μπορεί να λέει πράγματα, να μας φέρνει τον Ερντογάν από Ευρωπαϊκού Βήματος να απειλεί, να αμφισβητεί, να ενθυμείται, να ακυρώνει Λοζάνη, να αποτυχάνουμε στα εξωτερικά. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η θηλυπρέπεια στα εθνικά μας ζητήματα, η πολιτική, στην εξωτερική πολιτική με την Τουρκία, στο Αιγαίο, στις γκρίζες ζώνες και σε όλα στα λοιπά. Δεν μπορεί στη Βόρεια Ήπειρο να γίνονται όρθια, γίνονται εις βάρος του ελληνισμού στον οποίο αφιερώσατε την εκπομπή. Δεν μπορεί λοιπόν η γειτονική Τουρκία να είναι, αν θέλετε, η κινητήριος φωνή στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, στην Αλβανία, στο Κόσοβο, και εμείς εδώ να μην κάνουμε εξωτερική πολιτική? Πότε μάθαμε? Είμαι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Να θυμίσω στον κόσμο ότι είμαι ο πρώτος αναπληρωματικός βουλευτής της Ένωσης Κεντρών, σύμφωνα με τη λίστα, και ευχαριστώ τον πρόεδρο μου γι' αυτό. Λειτουργώ όμως ως εν δυνάμει βουλευτής και στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί έχουμε θέσεις και προτάσεις για όλη τη χώρα, εμείς δεν έχουμε μόνο αναπεριφέρεια. Στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα, ο κύριος πρόεδρος του Συμβουλίου, που με νόμο συγκροτείται και προεδρεύει, και έχουμε και δύο ψήφους εμείς ως κόμμα, ο κύριος Κοτζιάς, δεν μας ενημέρωσε ποια ονόματα έχει δώσει απάνω. Του έδωσαν οι Σκοπιανοί ονόματα? Έστειλε εκείνος, μαθαίνουμε διαστόματος του κύριου Πρωθυπουργού προχθές, και το καταδικάζω δημόσια, ότι θα είναι ευτυχής η Σκοπιανή συνάδελφος δημοσιογράφος όταν το ξαναρωτήσει να του μιλήσει ως εκπρόσωπος της Γκόρνα Μακεδονία. Δεν είναι πράγματα αυτά. Η Ένωση Κεντρών λοιπόν πώς βοηθάει την αγωνία του λαού, η οποία καταγράφηκε με τα εκατομμύρια του κόσμου στη Θεσσαλονίκη και εδώ στα εθνικά ζητήματα? Δεν δέχεται η Ένωση Κεντρών να δοθεί διπλή ονομασία στα εθνικά μας θέματα. Να μια πρόταση στη Βουλή. Από βήματος της Βουλής έχουμε 7 βουλευτές και τον πρόεδρο μας. Αυτή η φωνή όμως ενημερώνει κοινοβουλευτικά και καταγράφονται για την ιστορία, για τις μελούμενους μελετητές και για τον ελληνικό λαό.
αυτά τα οποία η ελληνική κοινωνία ήθελε να πει και δεν τολμούσαν κάποιοι να τα πούν. Εμείς λοιπόν, ο ρόλος μας στη Βουλή είναι και να πριτανεύει το δίκαιο, να λέμε τις αλήθειες στον κόσμο, να καταγγέλουμε από βήματα της Βουλής καλοπροαίρετα τα κακώς κείμενα, όχι γιατί θέλουμε να αντιπολιτευόμαστε τις εκάστοτε κυβερνήσεις, αλλά γιατί μέσα από μια έντιμη και καθαρή πρόταση, κουβέντα, συζήτηση, να βγαίνει το καλό του τόπου. Αυτό είναι του πολιτικού, του σωστού, το χρέος. Τώρα που λέτε για σωστή κριτική, αλήθειες και σε όλα τα μέτωπα, κύριε Χωδουλάκη, μου ήρθε η ερώτηση επικαιρότητας. Ήταν λίγο άκομψη η συμπεριφορά του Προέδρου σας στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ? Ακούστε, εδώ ήταν πρόκληση η παρουσία όσων έφεραν την καταστροφή στη χώρα. Ο Πρόεδρος μου δεν πήγε απρόσκλητο στο γάμο, τον κάλεσαν να μιλήσει. Δεν μπορεί να κάνει ο κύριος Κανασόπουλος και το ΚΚΕ κριτική στη Βουλή και εκεί να εύχονται. Δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κρίνει έξω για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και όλων των κυρίων που πέρασαν από αυτή τη χώρα και να μην λέμε αλήθειες εκεί. Και χάρη της αλήθειας και της ιστορίας, δεν μπορεί ένας έντιμος πολιτικός που πλήρωσε αυτή την αλήθεια πολλά χρόνια μένοντας εκτός Βουλής να κοροϊδέψει τον λαό και τον εαυτό του. Αφού τους ευχήθηκε κόσμο με καλή επιτυχία, γιατί χειροκρότησαν όταν είπε αλήθειες για τον Γιώργο το γεννήματά? Δεν έπρεπε λοιπόν να πει αλήθεια, γιατί ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου ένα ωραίο πρωί μας έβαλε σε ένα κάδρο. Να το ξεχάσουμε αυτό, να μην το λέμε? Να μην λέμε για τον κύριο Σιμίτη που μας έβαλε στην ΟΝΕ? Να μην στενοχωρήσουμε τον κόσμο για να δείχνουν ότι ναι, μεν, αλλά να μην τους πούμε ότι δεν ψήφισαν την απλή αναλογική που ήταν υποχρέωση, ήταν καθημερινή κουβέντα, ήταν ύμνος από τον Ανδρέα Παπανδρέου τόσα χρόνια? Αν λες λοιπόν αλήθειες από το βήμα το πολιτικό, γιατί δεν είναι πολιτικό προεκλογικό μπαλκόνι μόνο εκεί που μιλάς, είναι και εκεί που τα άλλα πολιτικά κόμματα, όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Λεβέντης εκεί, τα έχει πει και από τη Βουλή, τα έχει πει και συνάντηση των αρχηγών. Δεν γίνεται, δεν νοείται λοιπόν χωρίς απλή αναλογική. Να ξεχάσουμε τα χρέη, τα λάθη και όλα αυτά για να μην στενοχωρήσουμε κάποιους, για να μην πειράξουμε τα αυτιά των συνέδρων. Όταν έφευγε ο κύριος Λεβέντης, δεν ξέρετε πόσοι σύνεδροι του έβαλαν κάρτα στη τσέπη και του έλεγαν θα έρθουμε να πολιτευτούμε μαζί σας. Ελάτε να δούμε, ήταν μια ερώτηση που έτσι θα την ήθελε ο κόσμος να την ακούσει, αυτή την μικρή έτσι παρεξήγηση μέσα στο συνέδριο, και πριν πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα σε 2 λεπτά, θα ήθελα να μου πείτε για την, να ξεκινήσετε μάλλον, γιατί μετά θα συνεχίσουμε με αυτό το θέμα, τη θέση σας για το ελληνοτουρκικό. Η θέση μας είναι, είμαι υπεύθυνος επικοινωνίας στη Βουλή και είμαι δίπλα στον Πρόεδρο πολλές φορές, αλλά σας είπα και με την ιδιότητα του μέλους του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, παρακολούθησα συζητήσεις με πρέσβεις, με εκπροσώπους επισήμους άλλων κρατών, οι οποίοι έρχονται παρακαλώ σε εμάς για να μάθουν τις θέσεις μας και να μιλήσουν μαζί τους. Και αυτά τα δημοσιοποιούμε στο λαό. Και ο κύριος πρέσβης των ΗΠΑ ήρθε και όταν του είπε ο κύριος Λεβέντης, κακώς κάνετε και υποστηρίζετε την διπλή ονομασία στα Σκόπια, ξέρετε τι μας είπε? Μα αυτοί εδώ το δέχονται. Και ο κύριος Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος ο νεότερος, το 2008 το είχε δεχτεί, μα δεν υπήρχε τέτοια θέση. Και του είπε ο κύριος Λεβέντης, μας προδώσατε, υποστήριξατε τους Τούρκους στο Κυπριακό. Αν στηρίξετε και στο Σκόπιο, τώρα δεν είναι πρέπον. Και πρέπει να πείτε, του είπε, και στον γείτονα να σεβαστεί τα διεθνή δίκαια, τους διεθνείς νόμους και τα νόμιμα. Να σεβαστεί τα σύνορα της Ευρώπης. Αυτό έχει υποθεί άπειρες φορές σε εκπροσώπους, αν θέλετε, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην Ευρώπη, όπου έχουμε συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Κόμμα στο PDU με τον κύριο Μπαϊρού, και έχουμε και αντιπρόεδρο που πρέπει να ξέρει ο κόσμος, τον νυν αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή μας στην Αλφα Αθήνα, τον Μάριο τον Γεωργιάδη, τον έχουμε αντιπρόεδρο στο Ευρωπαϊκό Κόμμα. Μεταφέρουμε λοιπόν τις αγωνίες μας και τις προτάσεις μας και στην Ευρώπη. Και ξέρετε εδώ, όταν στους Ευρωπαίους και στους άλλους φορείς και οργανισμούς δώσεις με στοιχεία κάποια πράγματα, τα λαμβάνω σοβαρά υπόψη. Και κλείνω με τούτο, ότι εάν κάποιος τολμήσει, όπως τώρα ο κύριος Τσίπρας, και δώσει τον κόρνα Μακεδόνια, και το δίνει και η αντιπολίτευση, το δίνει και η γεννηματά, αφήστε τι λένε. Ο λαός ξεσηκώνεται. Και είπαμε στον κύριο πρέσβη των ΗΠΑ, από φιλαμερικάνικο το λαό που κάνατε, παρά ότι τα δεινά που μας έχετε κάνει τόσα χρόνια, θα τον στρέψετε προς την Ορθόδοξη Ρωσία. Ποιος άλλος πολιτικός θα είπε αυτά λοιπόν με τόλμη και γενναιότητα? Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Κουτουλάκη, και αμέσως
Αμέσως μετά, εδώ για την ολοκλήρωση αυτής της μικρής ενότητας στο Ελληνοτουρκικό. Η ώρα είναι 1:30. Λίρα FM. Λίρα FM. Εδώ είμαστε λοιπόν, η Λίρα FM και κριτική παραδοσιακή μουσική που αγκαλιάζει όλο το Αιγαίο και τον Πόντο, την αγάπη μας, τη φιλία μας στους συνεργαζόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς, το Φάρο, την Κρήτη, την πρωταγωνίστριά μας, την αγαπημένη, βέβαια στον Ποσπερίτη, όπου έχω ένα μικρό παράπονο, θα του το λέω κάθε μέρα, και βέβαια στο Αστέρι και σε όλη την Αυστραλία, τη Γερμανία και Αμερική. Θα ολοκληρώσουμε με το Ελληνοτουρκικό και αμέσως μετά θα πάμε σε ένα μουσικό έτσι μικρό διάλειμμα για να ολοκληρώσει ο κ. Κουτουλάκης τις θέσεις της παράταξης του κ. Λεβέντη μέσα στη Βουλή, μέσα στην τις θέσεις τους μέσα στα μεγάλα θέματα και ζητήματα της Ελλάδος αυτή την περίοδο, αλλά και τι θα κάνουν αύριο. Λέγαμε λοιπόν, κύριε Κουτουλάκη, για το Ελληνοτουρκικό. Εγώ θέλω να κλείσω όμως να προσθέσετε εσείς, να σας ρωτήσω κι εγώ. Παρακαλώ. Όμως, θέλω να πω το εξής, ότι αυτή την ώρα γιορτάσαμε χθες την Εθνική Γιορτή. Δεν είμαι καθόλου περήφανος, που δεν ξέρω για ποιο λόγο ακόμα κρατούνται και δεν έχουν πει την αλήθεια οι Έλληνες στρατιωτικοί στην Ανδριανούπολη. Δεν με καλύπτει ως Έλληνα πολίτη η όποια γενικόλογη αναφορά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πόσο δε μάλλον και τα λόγια υποστήριξης από την Αμερική, διότι ο κύριος Ερντογάν δεν υπολογίζει κανέναν. Από την ώρα που δεν υπολογίζει κανέναν, λοιπόν, θα έπρεπε εμείς χρόνια τώρα, και αν δεν είναι αργά τώρα, μέσα από καθαρές διαδικασίες, να εξοπλίσουμε τη χώρα μας, νοικοκυρεύοντας τα οικονομικά μας, κάνοντας σωστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος, ώστε να έχουμε μια υποστήριξη και μια υπεροχή στο Αιγαίο, γιατί ξέρω ότι χρόνια υπηρετείτε την επικοινωνία και από τα νησιά του Αιγαίου και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, κύριε Παντελάκη. Γνωρίζετε λοιπόν, δίνετε τους αγώνες σας. Δεν είναι δυνατόν να κραυγάζει, να κομπάζει και να απειλεί τόσο η κυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση στην Τουρκία το τι αριθμό νησιών θέλουν να πάνε σε μια νύχτα ή όχι, και εμείς να καθόμαστε εδώ να χειροκροτούμε. Επίσης, όλη αυτή η διαδικασία με τα Σκόπια, που δεν το να κατεβάσουν μερικά, γιατί είναι αλληλένδετα αυτά τα πράγματα, να κατεβάσουν μερικά γάλματα, να μην αλλάζουν τον αλυτρωτισμό στο Σύνταγμα, να τους βάλουμε με κάποιο παράγωγο ή σύνθετο ή και απλό όνομα Μακεδονίας στα εθνικά φόρα και στον ΟΗΕ, οι τύποι αύριο θα αρχίσουν την επεκτατική τους πολιτική και την αλυτρωτική πολιτική. Είπαμε λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει η συγκρότηση του Συμβουλίου Αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, και αυτό δεν το κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός. Για ποιο λόγο? Για να ξέρουμε τι γίνεται. Διότι δεν είναι δυνατόν σε αυτούς να δεχτούμε οποιοδήποτε παράγωγο. Όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει «Γκόρνα Μακεδονία», το πουλάκι πέταξε, να το πω εκεί λαϊκά. Διότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να υποστηριχθούν το μόρφωμα των 25 ετών με κίνητρα, με υποστήριξη οικονομική, με βοήθεια. Αλλά να καταλάβουν ότι το καλό για αυτούς είναι να λέγονται Σκόπια ή Βαρδάρες ή όπως θέλουν, λέω εγώ στον αέρα, και όχι να αρπάζουν σύμβολα, ιστορίες και ονόματα γειτονικών χωρών που έχουν καταγραφεί 4.000 χρόνια. Το θέμα είναι, εδώ θα το κλείσουμε όμως, επιτρέψτε μου κύριε Κουτουλάκη, αυτό το θέμα, να μην επικοινωνιακά παίζουν με την ειρήνη στα Βαλκάνια και τα μικρότερα κόμματα, προκειμένου να κατηγορηθούν ότι είναι και θέματα που επηρεάζουν την ψυχολογία του κόσμου, όπως τότε λέγαμε όχι στα μνημόνια και κερδίζαν χώρο. Τώρα λέμε όχι στη Μακεδονία κερδίζουν χώρο. Να το δούμε και λίγο πιο ζεστά το θέμα. Πέστε το σε κόμματα, κυρία Παντελάκη, που είναι στην κυβέρνηση και λένε μέσα στην κυβέρνηση ότι θα απέχουμε, λέγε Μανέλ δηλαδή, αλλά ό,τι πει η κυβέρνηση. Εμείς από το 92 τις ίδιες πάγιες σταθερές θέσεις έχουμε. Να σας στείλω ηχητικό και δικό μου και του κ. Λεβέντη από την 6, που λέμε ότι δεν δέχεται ο κεντρός χώρος την χρήση παραγόγου ή της λέξης Μακεδονία.
Δεν παίζουμε λοιπόν πολιτικά παιχνίδια. Εμείς πληρώσαμε την ειλικρίνειά μας πολλά χρόνια. Πανάκριβα την πληρώσαμε. Αδικήθηκε ο χώρος. Και κλείνω την τοποθέτηση με αυτό που δεν σας είπα πριν. Επαναφέραμε εκεί που πρέπει, εκεί που ανήκει, εκεί που πρέπει να είναι ο κεντρός χώρος, στη Βουλή των Ελλήνων. Εμείς στα κριτικά νησιά θέλω να σας πω ότι φοβόμαστε ένα μικρό θερμό επεισόδιο, όμως δεν θα τρομοκρατούμε τον κόσμο. Πάμε για ένα μικρό τελευταίο μουσικό διάλειμμα της εκπομπής και εσείς έχετε μετά το λόγο να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας. Θέλω να σας πω ότι ήταν μια καλή μέρα σήμερα με τον κύριο Γιώργο Κουτουλάκη, γιατί το κέντρο είναι μια πολύ μεγάλη και ισχυρή παράταξη στην Ελλάδα. Είναι εκατομμύρια κόσμος που πίστεψαν σε αυτή την σε αυτό τον ενδιάμεσο κρίκο, πολιτικό κρίκο τους, που έφερε ανακούφιση, αλλά και το παρελθόν της Ελλάδος πολύ ισχυρό μέσα από το κέντρο. Είχαμε όμως και τα κακοσκήμενα, κάπου με το κέντρο άνοιξαν και οι εξορίες κάτω από περίεργες συνθήκες. Κύριε Κουτουλάκη, δεν θα το αναπτύξουμε τώρα. Θα πούμε ότι το κέντρο... Μισό λεπτό, για να μην σας έχω πει κύριε Παντελάκη, σας έχω πει ότι δεν αφήνουμε κάτι να πέσει. Δεν άνοιξε το κέντρο και αναφέρεστε στις δύσκολες εποχές της μεταναστευτικής, γιατί δυστυχώς τους νόμους δεν τους έφτιαξε ο Γέρος Κεντρών. Ήταν χαλεπές εποχές. Ο Γέρος Κεντρών δεν μπορεί να απολογείται για το χθες, κανενός, και βέβαια όλα όσα γίνονται σήμερα είναι μέσα στην ελπίδα και στο αύριο. Ό,τι έγινε τότε από τον εμφύλιο και μέθυνα στα κρίνει ιστορική. Και φυσικά δεν είναι το κέντρο που φταίει σε αυτά. Και για να κλείσουμε και το άλλο θέμα με το ελληνοτουρκικό και με την, έτσι, την καθημερινή αγωνία των νησιωτών για ένα θερμό επεισόδιο και τις απειλές της Τουρκίας προς την Ελλάδα και βέβαια τις λυκοφιλίες μεταξύ των Τούρκων, Ρώσων και ενδεχομένως Κυράκτα, μεγάλα συμφέροντα που παίζονται. Η Ελλάδα λοιπόν ψάχνει το βηματισμό της, ψάχνει την ταχύτητά της μέσα στην Ευρώπη, ψάχνει το βηματισμό της, όπως σας είπα, στην ανάπτυξη. Θέλω να μου πείτε δύο κόκκινα σημεία που εσείς θα υπερψηφίσατε στην κυβέρνηση Τσίπρα, Νέλ και Πράσινη, θα έλεγα εγώ, γιατί τους έχουμε στο Υπουργείο και όλο τους ξεχνάνε, που θα τα υπερψηφίζατε. Δεν μπορεί να τα βλέπετε όλα ασπρομαύρο. Όπως σας είπα, κύριε Παντελάκη, καταρχάς να πω ότι όμορφα κύλησε ο χρόνος, χωρίς χαϊδέματα αυτιών. Είπαμε αλήθειες εδώ για αυτούς που μας ακούνε και ας κρίνουν ποιος λέει τι. Εμείς ήδη από την επομένη των εκλογών, όπως σας είπα, υπερψηφίσαμε δύο πράγματα. Το ένα είναι η μείωση των μισθών των βουλευτών, που ένα 20% μπορεί να μην πέρασε μέσα από τη Βουλή, το αποφάσισε ο κύριος πρόεδρος της Βουλής. Είναι ένα μικρό κομμάτι της προσπάθειάς μας. Δεν έγινε όμως όπως ακριβώς το θέλαμε. Και το άλλο είναι ότι εμείς υπερψηφίσαμε την απλή αναλογική. Άρα, καλό είναι να έρθει και ο κύριος Μητσοτάκης και τα άλλα κόμματα που θέλουν ανάπτυξη στη χώρα να προτείνουν κάποια πράγματα και να κάτσει να τα ακούσει όλων μας τα σωστά, όλων των κομμάτων του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου, το ξεκαθαρίζω αυτό, ο κύριος Τσίπρας, και να αφήσουμε την έπαρση, την πολιτική και τη διαχείριση της εξουσίας και να καταλάβουμε ότι δεν είναι υπόθεση η Ελλάδα ενός ατόμου, αλλά είναι όλων των πολιτικών δυνάμεων που θέλουν πραγματικά με την ευρωπαϊκή προοπτική, με σεβασμό στα δίκαια της χώρας, αλλά και με προτάσεις σε εκείνους που πηγαίνουμε, ζητάμε λεφτά, τη μία μέρα τους λέμε ότι είναι καταχραστές, όπως είχε πει η κυρία Κωνσταντοπούλου, και στα δάνεια και σε όλα αυτά οι αποφάσεις τους, και την άλλη να ζητάμε δάνεια. Δεν γίνονται όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν να πάμε σε αυτούς και να καταλάβουν ότι τους βαρευτήκαμε. Ότι ξέρουμε σε ποια κατάσταση έχει οδηγηθεί η χώρα. Το τι σπταίει το έχουμε πει πολλάκι και πλιστάκι. Η Ένωση Κεντρών δεν διαχειρίστηκε εξουσία. Είναι
μετά από τόσα χρόνια στη Βουλή και αγωνίζεται να ξυπνήσει, να αφυπνήσει κοιμόμενες συνειδήσεις, να μάθει την αλήθεια ο λαός, παρά τη φημωτική συμπεριφορά και σήμερα και τόσο της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, αλλά και άλλων μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών που δεν καλούν στελέχη των συγκεντρώνων, διότι δεν ευνοεί η αλήθεια και η ενημέρωση τα σχέδια και του κυρίου Τσίπρα και των συγκυβερνών του, αλλά και του κυρίου Μητσοτάκη με την συμπεθέρα του πολιτικά, την κυρία Γεννηματά, με την οποία θέλει να κάνει πολιτικών γάμων οψέποτε προκύψει αυτό. Εμείς είμαστε παρόντες ανά πάσα στιγμή, παρότι οι εκλογές, σας είπα, δεν συμφέρουν την χώρα οικονομικά, γιατί δεν αλλάζει τίποτα, θα αλλάξει ο Μαναλιός και τι άλλο θα κάνει. Θα ήταν πιο τίμιο, χωρίς δαπάνες, και τώρα να πάμε στον πρώτο της Δημοκρατίας και να λυθεί αυτό που σας είπα με προσωπικότητες. Δεν μπορεί να αρπάζουν τις θέσεις και τις προτάσεις της Ένωσης Κεντρών. Καλή ώρα, μετά από εμάς άρχισε να το λέει η κυρία Γεννηματά και να λέει για ασυνεννόηση. Πράγματα που εμείς λέμε 30 χρόνια. Αν λέγαμε παράλογα πράγματα, δεν τα εφαρμόζανε. Όταν λέγαμε για τη μείωση των μισθών των βουλευτών, όλοι γκρινιάζανε. 30% έκανε για το Θεαθήνε, ίσως. Αλλά κάτι είναι και αυτό ο κύριος Βούτσης στους βουλευτές. Έχουν και άλλα πράγματα που δεν έχουν γίνει. Ποιος τολμά να τα βάλει με το βαθύ πελατειακό κράτος? Γιατί όλοι όσοι ψήφισαν Πασόκ εχθές, και είναι στο δημόσιο σήμερα, η Νέα Δημοκρατία, είναι με τα δύο κόμματα που συγκυβερνούν για να μην χάσουμε το μισθουλάκι μας στη θέση μας. Το δικαίωμα των εργαζομένων και την υποχρέωση του κράτους να παρέχει εργασία τη μετέτρεψαν σε μικροκομματικό, αν θέλετε, ανταλαβέρι, αλυσιβερίσι, να το πω έτσι στη λαϊκή γλώσσα. Μέχρι πού θα πάει αυτό το πράγμα? Ελάτε να κλείσουμε με μια ερώτηση που θα ήθελα με το χέρι στην καρδιά να μου απαντήσετε και να μου πείτε από τα μικρά κόμματα, τα λεγόμενα μικρά κόμματα, ενώ σε δυναμική ψήφο, έτσι, όχι σε ιδεολογία ή σε προτάσεις, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Γιατί θα επιλέξει κανείς να ψηφίσει την παράταξη του Λεβέντη και όχι την παράταξη της κυρίας Κωνσταντοπούλου ενδεχομένως ή της ΛΑΕ ή οποιαδήποτε μικρά σε ποσοστά κόμματα? Πρώτα απ' όλα, με προλάβατε και είπατε ότι πιάνε μικρά κόμματα. Η Ένωση Κεντρών είναι μια μεγάλη ιδέα, η οποία έχει καταγραφεί. Η Ένωση των Κεντρών πλασματικά έχει ένα μικρό αριθμό βουλευτών, ο οποίος στις επόμενες εκλογές θα είναι σίγουρα μεγαλύτερος, πολλαπλάσιος, και θα το δείτε αυτό. Στο λίγο χρόνο λοιπόν που μας μένει, τα μικρότερα κόμματα, εμείς δεν αφισβητήσαμε το δικαίωμα των άλλων να πουν τις απόψεις τους κλπ. Ας δοθούν όμως ευκαιρίες στον κόσμο, με επιχειρήματα όλοι μας, να δώσουμε στην κοινωνία τις θέσεις και τις αρχές μας. Και ο λαός κρίνει. Κρίνει. Και εμάς, ήδη μας έβαλε στη Βουλή. Δεν πιστεύω ότι τον απογοητεύσαμε. Γιατί παρότι οι Σιρήνες μας ξεγέλασαν δύο βουλευτές, οι οποίοι πήραν την έδρα και φύγανε και δεν πήγανε αλλού, οι αναπομείναντες συμπαγείς κάνουμε έναν τίμιο αγώνα. Γυρίζουμε σε όλη τη χώρα. Εγώ στην Αττική γυρίζω διειδείς μέσης και εξόδους, το ξέρει ο κόσμος. Δεν επιβαρύνει η Ένωση Κεντρών τον κρατικό υπολογισμό. Τα στελέχη της είναι ικανά. Προέρχονται από όλες αυτές. Θα προσέρχονται διαρκώς καθαρά άτομα από τους άλλους πολιτικούς χώρους και νέοι άνθρωποι, οι οποίοι θα στελεχώσουν και τα ψηφοδέλτια μας στο μέλλον, που δεν ξέρουμε πόσο άμεσο είναι, πόσο κοντινό. Εμείς πιστεύουμε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο το πολύ θα γίνουν εκλογές. Αλλά όποτε και αν γίνουν, ένα κεντρό θα δώσει το παρόν και θα συμμετέχει στη Νέα Βουλή, γιατί ο λαός γνωρίζει και αναγνωρίζει. Και διορθώνει τα λάθη που έκανε στο χθες. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ, κύριε Κουτουλάκη. Γνωρίζετε ότι η Κρήτη έχει δώσει δείγματα γραφής για το κέντρο και όχι μόνο... Για τη δημοκρατία γενικά. Για τη δημοκρατία το συμπληρώσατε. Επιφυλάττω με... Σας ευχαριστώ και εγώ. Να έχουμε και μια... Και θέλω ένα ψήγμα δευτερολέπτων να πω ότι χαίρομαι που φεύγω από την εκπομπή σας. Γέμισα Κρήτη. Καταθέτω όμως τον πόνο των κριτικών, τον δικό μου και εσάς, γιατί σήμερα η Κρήτη σε λίγες ώρες αποχαιρετά έναν τίμιο δημοσιογράφο, μια φωνή. Το φίλο μας, τον Νίκο, που θα είναι στις καρδιές μας. Νίκο, καλό ταξίδι στην αγκαλιά της κριτικής από όλους μας. Καλό ταξίδι λοιπόν στον συνάδελφο Νίκο. Θέλω να κλείσουμε με ένα τραγούδι αφιερωμένο στην αγαπημένη μας Κρήτη, στο Φάρο. Καλή αντάμωση αύριο. Λύρα FM,
Ήλιος Θεός. Ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τον κύριο Κουτουλάκη αλλά και τον φίλο μου τον Γιώργο τον Βεργάκη για την συμπαράστασή του στην εκπομπή. Χαρόσε κοπελιά, αναμετρήσω τις πληγές που πήρα από το σεβδά σου. Αναμετρήσω τις πληγές που πήρα από το σεβδά σου. Όπου γεννήσε γεια σου θέλω καιρό. Θέλω καιρό. Θέλω καιρό γιατί ήτανε όσα. Όσα είναι τα μαλλιά σου. Να με λυπάσαι πώς μπορείς. Να με λυπάσαι πώς μπορείς αφού είσαι εσύ αιτία. Άντες, άντες. Αφού σε εσύ αιτία και έχασε όλη μου η ζωή κάθε, κάθε της σημασία. Αν σε ενοχλεί, κερά μου, αν σε ενοχλεί η αγάπη μου, αν σε ενοχλεί η αγάπη μου, πες μου το, μην το χώνεις. Αγώ κερά μου, εγώ υπάρχω στη ζωή μόνο, μόνο να με πληγώνεις. Τσαυλής μου ο βασιλικός έχει. Έχει τη μυρωδιά σου, τσαυλής μου ο βασιλικός. Έχει τη μυρωδιά σου.